Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Η σημερινή μας ερώτηση είναι η εξής. Θέλω να βελτιώσω το alternate picking. Τι πρέπει να προσέξω? Μια πολύ ωραία ερώτηση λοιπόν και συγχαρητήρια που ζητάς με κάποιο τρόπο βοήθεια πριν αρχίσεις να προσπαθείς και όχι κατόπιν ορτής και μετά από χρόνια όπως κάνουν οι περισσότεροι. Για να πιάσουμε λοιπόν από την αρχή το θέμα του alternate picking, υπάρχουν τρία διαφορετικά σημεία τα οποία πρέπει να προσέξεις και είναι εκεί που συνήθως δημιουργούνται τα περισσότερα προβλήματα. Το πιο συνηθισμένο λάθος ή μάλλον η πιο συνηθισμένη λάθος νοοτροπία είναι η εξής. Ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να μάθει να παίζει 16 στα 180 ή στα 200 σε όλη την κιθάρα, αλλάζοντας χορδές, τα πολύ γρήγορα δηλαδή παίξηματα της πένας που βλέπει από τον Τζον Πετρούτσι, από Ιμβεϊ Μάλμστιν και από άλλους κιθαριστές, και προσπαθεί να παίξει τέτοια πράγματα, ενώ δεν μπορεί να παίξει ούτε καν σε μία χορδή, σκέτα με την πένα, απλά σε μία νότα, πάνω από το 120 ή από το 140. Σκεφτείτε το λίγο. Αν δεν μπορείς να παίξεις σε μία χορδή, μία νότα, στην ταχύτητα αυτή, το 180 ή το 200, ποιες είναι οι πιθανότητες να μπορέσεις να το κάνεις το ίδιο πράγμα, συγχρονίζοντας και το αριστερό χέρι και αλλάζοντας και χορδές? Μηδέν ακριβώς. Άρα, το πρώτο πραγματάκι λοιπόν που πρέπει να κοιτάξεις είναι να αποκτήσεις άνεση και ταχύτητα στο να παίζεις σε μία χορδή. Δηλαδή, το να κάνεις αυτό το πράγμα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν προτείνω να το κάνεις με ανοιχτή χορδή. Θα πρότεινα να πιάσει είτε ένα πέμπτο τάστο ή μες στην τέταρτη χορδή. Ή το 7ο όπως έκανα τώρα, κάπου εκεί περίπου, έτσι ώστε να μην είναι η χορδή ανοιχτή και να είναι μεγάλη η ταλάντωσή της, γιατί μπορεί να βγάζει λίγο παραέξω, λίγο εκτός το χρονισμό σου στην πένα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν θα πρότεινα να είναι αυτό και να μπορείς να αλλάζεις ρυθμικές αξίες από 16 σε τρίχα, σε 8, σε πεντάιχα, σε οτιδήποτε θελήσεις, παίζοντας σε μία χορδή. Είναι μια από τις πιο παρεξηγημένες ασκήσεις αυτή, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμη σχεδόν σε οποιοδήποτε level του παίξηματός σου. Πάντα είναι κάτι το οποίο θα σε βοηθήσει να προχωρήσεις λίγο παρακάτω την πένα σου και να γίνεις λίγο καλύτερος. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο σημείο. Πάμε τώρα στο δεύτερο από τα τρία συνολικά. Το δεύτερο είναι ο συγχρονισμός αριστερού και δεξιού χεριού, δηλαδή picking hand και fretting hand. Αυτά τα δύο, για να μπορέσεις να παίξεις γρήγορο τεχνικό παίξιμο, πρέπει να συγχρονιστούν άψογα. Αυτό γίνεται με σειρά ασκήσεων, δεν θα τις δείξουμε τώρα, αλλά υπάρχουν πολλές ασκήσεις και πολλές από αυτές μπορείτε να τις βρείτε και στο ίντερνετ. Έλεγα λοιπόν σειρά ασκήσεων που είναι για το συγχρονισμό, synchronization στα αγγλικά, του δεξιού και του αριστερού χεριού. Μία πολύ καλή άσκηση, την οποία δίνω συχνά σε μαθητές μου, είναι η εξής. Και πάει λέγοντας, κατεβαίνει και ανεβαίνει. Λοιπόν, αυτή η άσκηση έχει 16 νότες, από τις οποίες οι 13 είναι εναλλαγή τρίτου και τέταρτου δαχτύλου, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά τα δύο δάχτυλα που είναι αρκετά προβληματικά, γιατί μοιράζονται τον ίδιο τένοντα, να μπορέσουν να συγχρονιστούν με την πένα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν συγχρονίζουμε το δεξί με το αριστερό χέρι. Άρα έχουμε καλύψει αυτή τη στιγμή δύο από τα τρία προβληματικά σημεία του alternate picking. Το πρώτο είναι η ταχύτητα της πένας σε μία χορδή και το δεύτερο είναι ο συγχρονισμός αριστερού με δεξιού χεριού. Και πάμε τώρα στο κερασάκι στην τούρτα, το οποίο είναι το σημείο στο οποίο έχουν πρόβλημα η συντριπτική πλειοψηφία των intermediate και advanced κιθαριστών που θέλουν να βελτιώσουν την πένα τους. Και αυτό είναι το string crossing, δηλαδή η αλλαγή της χορδής. Την ώρα που χρειάζεται να αλλάξεις χορδή και χρειάζεται να κουνηθεί λίγο το χέρι παραπάνω, και εκεί συνήθως έχουμε θόρυβο, φεύγουμε εκτός timing, έχουμε διάφορα θέματα. Ειδικά όταν έχουμε πολλές αλλαγές χορδών μπρος-πίσω, εκεί γίνεται ένας απόλυτος πανικός. Για βελτίωση αυτού του σημείου του alternate picking υπάρχει ολόκληρη σειρά ασκήσεων η οποία δίνει έμφαση σε αυτό ακριβώς το θέμα. Μιλάμε τώρα για περίπου 15 με 20 ασκήσεις που βασίζονται σε αυτό.
Εγώ θα δώσω την πιο συνηθισμένη και από τις πιο καλές. Εγώ προσωπικά την έμαθα από τον Άλντι Μέολα, αλλά τη χρησιμοποιεί και ο Ινβι Μάλμστεν την έχει χρησιμοποιήσει, καθώς και πολλοί άλλοι κιθαριστές όπως ο Τζον Πετρούτσι και ο Πολ Γκίλμπερτ. Η άσκηση λοιπόν είναι αυτή. Αυτή λοιπόν η ασκησούλα που έχει τρεις νότες στην δεύτερη χορδή, αλλαγή στην επόμενη, επιστροφή, όλο με αυστηρό alternate picking ξεκινώντας με downstroke. Αυτή λοιπόν η ασκησούλα είναι ένα πολύ καλό σημείο για να αρχίσεις να εξελίσσεις το string crossing σου, έτσι ώστε να μην έχεις πρόβλημα σε αυτό το αρκετά έτσι δύσκολο σημείο του alternate picking. Αυτά λοιπόν τα τρία σημεία. Πολύ γρήγορη επανάληψη. Πρώτα απ' όλα ταχύτητα alternate picking σε μία χορδή με πάνω κάτω την μπένα. Μετά συγχρονισμός δεξιού και αριστερού χεριού. Και τρίτο και τελευταίο, string crossing. Ελπίζω να βοήθησα στο θέμα και τα λέμε στο επόμενο Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!